Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο όμορφο Ζαγανιάρι. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας που σας έχουμε σήμερα κοντά μας σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, σε μια παρουσίαση βιβλίου. Συνήθως τέτοιες μέρες γίνονται πανηγύρια. Τα πανηγύρια συνεχίζουν και γίνονται, δεν πειράζει. Ωστόσο εμείς πάντα θέλουμε έτσι να διαφέρουμε λίγο και σκεφτήκαμε φέτος να κάνουμε μια παρουσίαση βιβλίου. Βέβαια χωρίς το Γιάννη το Μυδρινό δεν θα ήταν τίποτα. Οπότε ένα δημόσιο πρόσωπο στο Γιάννη και δημόσιο συγγραφέα του βιβλίου. Αγαπητοί φίλοι και συγχωριανοί, σας καλωσορίζουμε θερμά στην παρουσίαση του βιβλίου «Ένα χωριό θυμάται», μια δημιουργία του Γιάννη Μυδρινού που αντλεί την έμπνευση από την καρδιά και την ψυχή του χωριού μας, του Ζαγανιαρίου Άνδρου. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην ιστορία μας, στα γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο και στους ανθρώπους που τα έζησαν. Το βιβλίο αυτό δεν είναι απλώς μια αφήγηση, είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, όπου μέσα από τις σελίδες του ξεδιπλώνονται οι ζωές, οι αγώνες, οι χαρές και οι λύπες του χωριού μας. Είναι ένας καθρέφτης της μνήμης μας που αντλεί ταπεινότητα και την κληρονομιά μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των συλλόγων που είσαστε σήμερα μαζί μας για αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Καπαριάς που μας έδωσε τις καρέκλες στην οποία καθόσαστε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σπέρτο, το Στέλιο, ναι, για το φορτηγό που μας έδωσε για να μεταφέρουμε. Ποιος άλλος, τον Πάγο για τον το κύριο Παπαδημητρίου και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε πληρώσει. Οπότε μέχρι και. Α, και τον κύριο Γιαμπάνη, ναι, σωστά, γιατί αύριο θα έρθει να μας βοηθήσει να μεταφέρουμε τις καρέκλες. Λοιπόν, μια επιστολή από τον συγγραφέα, τον κύριο Γιάννη Μυδρινό, τον έχουμε εδώ, η οποία λέει, λάβαμε αυτή την επιστολή πριν από ένα μήνα. Αγαπητοί φίλοι, με χαρά σας ενημερώνω ότι ολοκληρώθηκε η συγγραφή του βιβλίου με τίτλο «Ζαγανιάρη σε ένα χωριό θυμάται», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Με την παρούσα επιστολή μου θέλω να σας αναφέρω ότι παραχωρώ όλα τα δικαιώματα από την πώληση του βιβλίου στο Σύλλογο του χωριού μας. Με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για έργα του χωριού. Διευκρινίζω ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση προς το Σύλλογο που αφορά τα έξοδα έκδοσης και τα οποία έχουν ήδη καλυφθεί. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Μυδρινός. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο που γράφηκε για την ιστορία του χωριού μας. Θα διαβαστούν κάποια κομμάτια από το βιβλίο έτσι να πάρετε μια ιδέα για το τι είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο. Μετά το τέλος θα θέλαμε ιδανικά να κάνουμε μια κουβέντα μεταξύ μας, αν χρειάζεται, αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στο συγγραφέα, όχι στους υπόλοιπους, παρακαλώ. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Και ακόμα πιο μετά από αυτό θα κάτσουμε όλοι μαζί χωρίς αυτό το τραπέζι στη μέση, να πιούμε μια μπύρα και να κουβεντιάσουμε και να περάσουμε όμορφα. Η αγάπη του Γιάννη του Μυδρινού για το Ζαγανιάρι και το πάθος του για το βιβλίο, για όλα, ήταν αυτά που με όθησαν να κάτσω και να το μελετήσω. Νομίζω ήταν παραμονές Χριστουγέννων, όταν μιλούσαμε με τον Γιάννη του Μυδρινού στο τηλέφωνο. Είχαμε χαθεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ο Γιάννης είχε εξαφανιστεί και από την εφημερίδα με την οποία συνεργαζόμαστε και είμαστε συνήθως σε επαφή σχεδόν καθημερινά. Συμβαίνει κάτι, του λέω. Και τότε θυμάμαι και το σημείο στον δρόμο που το άκουσα, γιατί ήμουν στο αυτοκίνητο. Μου λέει, είμαι ενθουσιασμένος, είμαι χαμένος, δεν ασχολούμαι με τίποτα από άλλα που ασχολιόμουν παλιότερα, αλλά είμαι τρελαμένος με ένα project, γράφω την ιστορία του χωριού μου.
Μου λέει, ξέρεις ότι για τον Ζαγανιάρη δεν υπήρχε πουθενά κάτι για την ιστορία του. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω μία έρευνα, να φτιάξω ένα βιβλίο που να δίνει το στίγμα αυτού του τόπου. Έχω κάνει πάρα πολλή δουλειά, έχω ψάξει αρχεία, έχω βρει στοιχεία μετά από ατέλειωτες ώρες εργασίας στην Αέριο Βιβλιοθήκη. Να φανταστείς, μου λέει, έχω φτάσει μέχρι τη Τζιά. Πήγα μέχρι την Κέα. Την έχω καταβρει και θα σε παρακαλέσω, αν μπορείς, ξέρω μου λέει ότι πνίγεσαι, αλλά αν μπορείς, θα σε παρακαλέσω να μου κάνεις τη διόρθωση του βιβλίου. Λέω τη διόρθωση, θα την κάνω τη διόρθωση. Δεύτερη σκέψη δεν είχα. Αφενός, γιατί ο Γιάννης είναι πραγματικός φίλος. Ο πατέρας του, ο Γιάννης, ήταν φίλος με τον πατέρα μου. Αυτή η σχέση εξελίχθηκε στη δική μας φιλική σχέση, η μετέπειτα φιλική σχέση. Και ειλικρινά, ξέροντας πώς γράφει ως δημοσιογράφος, ξέροντας ότι θα γυρίσει πολλές φορές το κείμενο και θα μου πει το κόμμα ήταν εδώ σωστό, η τελεία ήταν εδώ λάθος, πώς ήτανε, να δούμε εκείνο, να δούμε το άλλο, προς Θεού να μην κάνουμε λάθος. Ήθελα πάρα πολύ να δω πώς έγραψε ένα βιβλίο ιστορικό. Είναι ένα, το να γράφεις ιστορία είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο της δικής μας δουλειάς, που σέβεται το επάγγελμα του ως λειτουργήμα αφενός, είναι σοβαρός, είναι αξιοπρεπής και δεν συγχωρεί στον εαυτό του το λάθος. Το βιβλίο αυτό έφτασε στα χέρια μου σε μία ίσως από τις πιο δύσκολες και πιο έτσι, βαριές περιόδους της οικογενειακής μου ζωής. Ο χρόνος για την παράδοση ήταν πιεστικός, δεν είχα περιθώρια και κάποια στιγμή αγχώθηκα. Λέω, πότε θα το προλάβω, να μην κάνω ένα λάθος, να μην μου ξεφύγει κάτι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή λέω, το βιβλίο πρέπει να βγει, θα βγει. Ανοίγω το βιβλίο και άρχισα να διαβάζω. Είπα, όπα, εδώ είμαστε. Το βιβλίο αυτό, για ένα χωριό της Άνδρου, το οποίο ντρέπομαι που το λέω, αλλά είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι, η πρώτη ήταν πάλι με αφορμή το Γιάννη το Μυδρινό. Θα σας το πω όπως το ένιωσα. Ένιωσα ότι με ταξιδεύει. Όσο χιλιοϋπομένο είναι αυτό, το ένα βιβλίο σε ταξιδεύει. Λοιπόν, ένιωσα να περπατάω στα δρομάκια του χωριού, να ανασένω τον αέρα του Ζαγανιαρίου μέσα από μνήμες, από θύμησες, αλλού να χαμογελώ, αλλού να πλήγομαι, αλλού να συγκινούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση συμμετείχα. Διάβαζα τη μία σελίδα και πήγαινα αμέσως στην επόμενη και αμέσως στην παρακάτω και ξαναγύριζα πίσω, γιατί για τη διόρθωση έπρεπε να είσαι επιμελής και στη λέξη και στο κόμμα. Και εγώ ήθελα να διαβάζω το βιβλίο. Με κέρδιζε το βιβλίο και λιγότερο, πολύ περισσότερο από την επιμέλειά του, δηλαδή από τη διόρθωσή του. Οι χαρακτήρες του βιβλίου, οι εικόνες, οι μαρτυρίες, τα περιστατικά μου έφεραν μνήμες από διηγήσεις που είχα από τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Οι εικόνες που έχει το βιβλίο ξεφεύγουν από τα στενά όρια του χωριού του Ζαγανιαρίου. Μπορείς εύκολα να φανταστείς ότι διαβάζεις για τη ζωή στο Κόρθι, στα Γαβριοχώρια, σε κάθε χωριό της Άνδρου, στα χωριά της χώρας. Η ζωή, η οποία έχει να κάνει με τους ναυτικούς, με την μετανάστευση, την αγροτοκτηνοτροφική ζωή του πρωτογενούς τομέα που λέμε σήμερα. Λοιπόν, το βιβλίο και όσα περιγράφονται σε αυτό δεν αφορούν μόνο τους κατοίκους του Ζαγανιαρίου. Αφορούν ένα ολόκληρο νησί και τους ανθρώπους του, οι οποίοι στο κείμενο αυτό θα δουν τους δικούς τους ανθρώπους. Θα δουν τους δικούς τους γονείς, τους δικούς τους παππούδες, τις δικές τους ιστορίες,
ιστορίες που μοιάζουν πάρα πολύ με τα πρόσωπα που περιγράφονται στο βιβλίο του Γιάννη «Είμαι ο Ζαγανιάρης» και πάντα υπήρχε αυτό το «Ο Ζαγανιάρης» ή «Το Ζαγανιάρη», το οποίο ξεκαθαρίζεται και στο βιβλίο, έτσι. Λοιπόν, είναι η αίσθηση, λοιπόν, που έχει σημασία αυτό που σου αφήνει κάθε σελίδα. Είναι, είτε πρόκειται για αναδρομή στα πρώτα χρόνια, είτε πρόκειται για τη σύγχρονη ιστορία του χωριού που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κάθε σελίδα, κάθε παράγραφος έχει τεράστια εικονοπλαστική δύναμη. Με απλό λόγο, η γραφή ρέει, το ενδιαφέρον αυξάνεται και η αίσθηση της συμμετοχής του αναγνώστη στο κείμενο είναι κάτι παραπάνω από ισχυρή. Διαβάζεις και θες να πας παρακάτω. Ο Ζαγανιάρης περιγράφει τη ζωή του Ζαγανιαρίου αναβιώνοντας την εποχή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Είναι ένα βιβλίο ιστορικής μελέτης και ηθογραφίας με αναφορές στην καθημερινότητα του Ζαγανιαριώτη και είναι ταυτόχρονα αυτή η καθημερινότητα, είναι η καθημερινότητα του Ανδριώτη κάθε εποχής που περιγράφεται στο βιβλίο, συγγνώμη. Από μια μικρή λοιπόν κουκίδα στο χάρτη, η Ζαγορά, ο Στρόφυλλας, η Πλάκα, η παραλία του Σχοινιά, μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσι, στις ταραγμένες θάλασσες με τα ναυάγια και τις απώλειες των αγαπημένων ανθρώπων, από τους ιδιαίτερους τύπους που πέρασαν από το Ζαγανιάρι αφήνοντας το αποτύπωμά τους, μέχρι τον αγώνα για το αναφέρετο δικαίωμα ενός χωριού να αναπνέει καθαρό αέρα και να διασώσει ό,τι σώζεται, το βιβλίο του Γιάννη Μημρινού, ήσυχα, απλά, αλλά καθηλωτικά σε συνεπέρνει. Σας προτρέπω λοιπόν να διαβάσετε το βιβλίο αυτό και να το κρατήσετε στα σπίτια σας σαν μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Είναι ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τον ιστορικό μελετητή. Είναι ένα πολύτιμο σημείο αναφοράς για το Ζαγανιάρι και για τη ζωή σας. Θα σου πω, Γιάννη, αυτό το χιλιοϋπομένο που λέμε σε παρουσιάσεις βιβλίων. Θα σου ευχηθώ το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο. Να μου επιτρέψεις δημόσια, ειλικρινά και θερμά να σε ευχαριστήσω, γιατί το βιβλίο αυτό εμένα σε πολύ προσωπικό επίπεδο μπορώ να σου πω ότι με έσωσε. Δηλαδή ήταν ένα σωσίβιο, έτσι. Μου έδωσε το κουράγιο να συνεχίσω για τη ζωή όπως πολύ εύστοχα περιγράφεται. Πάντα έτσι στο βιβλίο η ζωή βρίσκει πάντα τρόπους να επιβιώνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιάννη, γιατί μου επιβεβαίωσες με το βιβλίο αυτό ότι ίσως η ζωή να είναι μόνο αυτό, ένας φόβος και ένα όνειρο. Ένα όνειρο που εσύ κατάφερες να υλοποιήσεις. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό ταξίδι στο βιβλίο και καλό ταξίδι σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό που ο Γιάννης ο Μημρινός αγαπάει έτσι τον τόπο σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι και νιώθω και λίγο άβολα. Δεν σας κρύβω. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Εγώ ήθελα να πω το εξής, να πω ότι ο Ζαγανιάρης αγαπιέται. Αγαπιέται πολύ ο Ζαγανιάρης, φαίνεται αυτό απόψε από όλους εσάς που είστε εδώ. Ούτε το περίμενα, δεν το περίμενα, ξαφνιάστηκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό όλο αυτό που γίνεται απόψε. Ελπίζω και εύχομαι να επαναληφθεί με άλλες εκδηλώσεις που ελπίζω να γίνουν σύντομα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σήμερα εδώ είναι όλο το χωριό. Όλο, όλο. Όταν λέω όλο, εννοώ όλο και το τελευταίο σπίτι. Υποδεχτήκαμε ανθρώπους, παιδιά, που ταξίδευσαν από την Αθήνα αυθημερών. Ήρθαν το πρωί να είναι στην παρουσίαση του βιβλίου και αύριο θα επιστρέψουν στα σπίτια τους στην Αθήνα. Τι να πω για όλους, τι να πω, τι μπορώ να πω. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο, έτσι, είναι πολύ λίγο. Να συμβουλεύουμε λίγο και τις, γιατί ο Γαρ έρχεται μόνο, έτσι, να συμβουλεύουμε λίγο και τις σημειώσεις μου.
Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστεί το χωριό, σας ευχαριστώ και εγώ μέσα από την καρδιά μου και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το βιβλίο. Είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Ένα χωριό θυμάται. Έτσι. Ο Ζαγανιάρης θυμάται. Τι θυμάται, θυμάται πώς δημιουργήθηκε, ποιες ήταν οι πρώτες οικογένειες που κατοίκησαν στο χωριό, σε αυτή τη μικρή γωνιά της Άνδρου. Θυμάται τον καθημερινό αγώνα των κατοίκων να επιβιώσουν είτε ως αγρότες, έτσι, παλεύοντας με τη γη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου, είτε ως ναυτικοί διασχίζοντας ωκεανούς και τυθασεύοντας άγριες θάλασσες, είτε ως μετανάστες σε μέρη που δεν γνώριζαν ούτε καν πώς να συνεννοηθούν για τα καθημερινά και τα απολύτως αναγκαία. Ο Ζαγανιάρης θυμάται στις σελίδες του βιβλίου τους Ζαγαναριώτες που πολέμησαν σε όλους τους σύγχρονους πολέμους. Δεν υπάρχει πόλεμος από το 1900 και μετά στο οποίο, να μην έχει πάρει μέρος Ζαγαναριώτης. Έτσι. Τον πρώτο παγκόσμιο Βαλκανικού, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στη Μικρασιατική καταστροφή, στο έπος του 40, στην τροπή του εμφυλίου. Παντού οι Ζαγαναριώτες ήταν παρόντες. Θυμάται λοιπόν ο Ζαγανιάρης τον Θοδωρή, τον Θοδωρή που σκοτώθηκε στη Φλόρινα. Θυμάται τον Κωνσταντή που εχμαλωτίστηκε στην Ιαπωνία. Θυμάται όσους επέστρεψαν τραυματισμένοι από το μέτωπο και απόψε τιμά τη μνήμη τους. Ο Ζαγανιάρης κλαίει για όσους χάθηκαν άδικα και πρόωρα, για τις τραγωδίες που σημάδεψαν το χωριό μας, που δεν τις λες και λίγες για ένα τόσο μικρό χωριό. Εξοργίζεται που 30 χρόνια τώρα δεν τον αφήνουν να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Φορτώνοντας την πλάτη του τα σκουπίδια Αλεξάνδρου. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Ο Ζαγανιάρης κυκλώνει από υπερηφάνεια για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της αγοράς και για το Στρόφυλλα. Και γελάει με την ψυχή του, όταν διαβάσετε το βιβλίο θα δείτε γιατί, έτσι, όταν θυμηθεί τις ευχάριστες και κάποιες φορές αστείες καθημερινές ιστορίες του χωριού. Αυτά κάνει ο Ζαγανιάρης σε γενικές γραμμές, αυτά κάνει στο βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο. Έτσι, αυτό είναι το περιεχόμενο του με πολύ λίγες λέξεις. Ελπίζω να σας αρέσει. Το βέβαιο είναι πως διαβάζοντάς το, εμείς οι Ζαγαναριώτες και θα συγκινηθούμε και θα δακρύσουμε και θα νοσταλγήσουμε και θα αναπολύσουμε και θα γελάσουμε. Θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνω μια μικρή αναφορά στο πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Σας διαβεβαιώ ότι η διαδικασία δεν ήταν απλή, καθόλου απλή. Καταρχάς χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος έρευνας και αρκετή δόση τύχης για να ολοκληρωθεί. Θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Μελετήθηκαν όλα όσα έχουν γράψει ιστορική της Άνδρου για το χωριό. Αντλήθηκαν πληροφορίες από τους εκλογικούς καταλόγους του νησιού, από διάφορα βιβλία και έγγραφα, ακόμα και από το βιβλίο βαπτίσεων της Εκκλησίας. Αναζητήσαμε διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, ποιοι ήταν οι ιερείς αυτού του ναού που βλέπουμε έτσι, δίπλα μας. Έτσι σχηματίστηκε η πρώτη εικόνα. Πράγματα που εγώ δεν τα ήξερα. Ρωτώντας, λέει, πας στην πόλη. Μάθαμε λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έμαθα ήταν να κάνω ένα περίγραμμα στο μυαλό μου πώς ήταν η ζωή στο χωριό, πώς ήταν η ιστορία του χωριού. Μετά, το επόμενο που ξεκίνησε ήταν η συλλογή των πληροφοριών από τους κατοίκους. Από πού θα ξεκινήσουμε, από τους κατοίκους θα ξεκινήσουμε και ιδιαίτερα από εκείνους που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Ήταν μια διαδικασία, αυτές οι συνεντεύξεις ήταν μια διαδικασία που προσωπικά και με εντυπωσίασε και με γοήτευσε. Γοήτευσε νομίζω είναι η πιο σωστή λέξη. Υπήρχαν συγχωριανοί μας που ανέσυραν από τη μνήμη τους απίστευτες λεπτομέρειες. Θυμόταν ακόμη και διαλόγους και σε έβαζαν αμέσως βαθιά μέσα στο περιστατικό στο οποίο περιέγραφαν. Θα δείτε όταν το διαβάσετε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, ας πούμε, πώς έμαθε ο παπάς ότι σκοτώθηκε ο γιος του στον εμφύλιο. Υπάρχει διάλογος εκεί. Δεν είναι ψεύτικος, δεν είναι μυθοπλασία, δεν είναι τίποτα μυθοπλασία στο βιβλίο. Θυμόταν αυτός που μου το περιέγραψε ότι κάθονταν τα παιδιά του χωριού, πέρασε ο παπάς, ήταν λυπημένα, μόλις είχαν μάθει ότι σκοτώθηκε ο φίλος του, πέρασαν ο παπάς και του λέει: ρε παιδιά, τι έχετε σήμερα και στην λυπημένη. Αυτό το πράγμα έχει ποθεί, δεν είναι από το μυαλό μου, δεν υπάρχει μυθοπλασία στο βιβλίο. Έτσι. Οι περιγραφές λοιπόν σε έκαναν να πεις αμέσως στο περιστατικό. Έπειτα άρχισε η διασταύρωση πληροφοριών. Να πάμε στο ίδιο παράδειγμα, μια και αναφερθήκαμε στο Θοδωρή, Θεός χωρέστον και αιωνία του η μνήμη, που σκοτώθηκε στον εμφύλιο. Για να βρεθούν οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο βιβλίο, δηλαδή πότε σκοτώθηκε, σε ποιο ύψομα έγινε η μοιραία μάχη και όλα αυτά,
χρειάστηκε να ζητηθεί συνδρομή του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Από τα αρχεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντλήθηκε η κάθε λεπτομέρεια που δημοσιεύεται. Επίσης, δύο σημαντικές, από τις σημαντικότερες ιστορίες που αναφέρονται στο βιβλίο, ολοκληρώθηκαν αποκλειστικά χάρη στη βοήθεια της τύχης. Αν δεν υπήρχε η τύχη, αυτές οι δύο ιστορίες πιθανόν και να μην είχαν δημοσιευτεί ή να είχαν δημοσιευτεί με λίγες λεπτομέρειες. Βασικά η μία δεν θα είχε δημοσιευτεί καθόλου. Αυτή που αφορά στην αιχμαλωσία του Κώστα Καριωτάκη, Κωνσταντή τον ξέρουν περισσότεροι στο χωριό, από τους Ιαπωνέζους στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δεν διάβαζα τυχαία, εντελώς τυχαία, ψάχνοντας άλλα πράγματα, το βιβλίο της Ιωάννας της Καριστιάνη, το Μικρά Αγγλία, δεν θα είχα βρει την πληροφοριακή, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, στη 234 σελίδα. Δηλαδή, αφού πετάχτηκα πάνω, διάβασα στο κρεβάτι μου, λέει Μαρία, τι έπαθε. Λέει, ο Κώστας Καριωτάκης γύρισε από το Ζαγανιάρη και περιγράφει, ας πούμε, πώς έγινε το ναυάγιο του Μικρά Αγγλία. Το ναυάγιο του Μικρά Αγγλία είναι μυθοπλασία. Αλλά ο Κώστας Καριωτάκης είναι πραγματικό πρόσωπο. Από αυτή τη μικρή πληροφορία φτάσαμε σε ένα δημοσίευμα εφημερίδας, βρήκαμε συγγενείς, τέλος πάντων πήγαμε στον Ερυθρό Σταυρό, γιατί ήταν αγνοούμενος στον Ερυθρό Σταυρό σε δεύτερο χρόνο, σε αργότερο χρόνο, και τελικά η ιστορία αυτή έφτασε και δημοσιεύεται στη σελίδα του βιβλίου. Η δεύτερη φορά που βοήθησε πολύ η τύχη ήταν σε μια τραγική ιστορία, στον άδικο χαμό ενός από τους τρεις συγχωριανούς μας που χάθηκαν σε ναυάγια, τον άδικο χαμό του Νίκου του Παφαλούκου. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα το 1950. Για το συγκεκριμένο περιστατικό υπήρχαν τρεις αράδες, κυριολεκτικά, στην εφημερίδα Φωνή της Άνδρου. Καμία περισσότερη πληροφορία. Και βεβαίως ό,τι μου είχε πει η οικογένεια, ό,τι θυμόταν η οικογένεια. Περνούσαν οι μέρες, το βιβλίο έφτανε στο τυπογραφείο, καμία πληροφορία δεν μπορούσα να βρω από πουθενά. Καμία. Το Πάσχα λοιπόν φέτος. Έρχεται ο Γιώργος ο Παφαλούκος, μου λέει: έχω δύο βιβλία. Μπορεί να σε ενδιαφέρουν εσύ που μαζεύεις βιβλία και τέτοια. Έχω δύο βιβλία, λέει, από την Άνδρο του Βασίλη του Ξένου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε τον Βασίλη του Ξένου. Δημόσιος υπάλληλος ήταν πολλά χρόνια στην Άνδρο. Δεν θυμάμαι σε ποια υπηρεσία ήταν. Τέλος πάντων, του άρεσε να γράφει ιστορίες. Είχε βγάλει δύο βιβλία. Ρε παιδιά, στο ένα από τα δύο βιβλία υπήρχε μαρτυρία ανθρώπου που σώθηκε από το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν, που ήταν πάνω στο ίδιο πλοίο για το οποίο είχα φάει τον κόσμο να βρω μια πληροφορία και δεν μπορούσα να τη βρω. Αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι που μπήκε στο βιβλίο. Έτσι έκλεισε το βιβλίο, το τελευταίο, όπως λέω, το τελευταίο κομμάτι του puzzle. Θέλω να πω δηλαδή ότι βοήθησε και η τύχη. Κάναμε έρευνα, ψάξαμε, αλλά βοήθησε και η τύχη για να ολοκληρωθεί το βιβλίο. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, έτσι είμαι λίγο πολυλογάσιο, θα με συγχωρέσετε, δεν θα σας κουράσω πολύ. Μπορεί ο συγγραφέας να είναι ένας, έτσι. Αλλά το βιβλίο χτίστηκε και δομήθηκε από όλους τους Ζαγαναριώτες. Αυτό, όσοι δεν είστε Ζαγαναριώτες και μας θυμάτε απόψε με την παρουσία σας, θέλω να το θυμάστε, από όλους τους Ζαγαναριώτες. Δεν υπήρχε σπίτι που να μην συνεισφέρει κάτι, το ελάχιστο, έτσι. Που να μην ενδιαφερθεί, που να μην ρωτήσει, που να μην δώσει μια πληροφορία, άσχετο αν χρησιμοποιήθηκε ή όχι. Ήταν πολύ συγκινητικό να φτάνουν στο email πληροφορίες, φωτογραφίες, παλιά έγγραφα, πρικοσύμφωνα, διάφορα ντοκουμέντα, κάτι αποδείξεις για φόρο εγωπροβάτων που πλήρωναν και χείρων που πλήρωναν το 1930 και το 1920, τέτοια διάφορα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους ανεξαίρετα τους χωριανούς μου. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες, το βιβλίο θα ήταν πολύ πιο φτωχό. Μπορεί και να μην είχε κυκλοφορήσει κιόλα. Θέλω όμως να τους ευχαριστήσω και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Δεν είναι, παιδιά, απλό πράγμα να έχεις χάσει έναν άνθρωπό σου, να έχει πονέσει η οικογένειά σου και να εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο, έναν άσχετο, εντάξει, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, όλοι ξέρουν ο ένας ποιος είναι ο άλλος, αλλά να επιτρέπεις σε έναν άνθρωπο να αποτυπώσει την τραγωδία που συγκλώνησε την οικογένειά σου σε ένα κομμάτι χαρτί, να του λες εμπιστεύομαι. Αυτή η εμπιστοσύνη ήταν ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής για μένα από τους χωριανούς μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και αφού φτάσαμε λοιπόν στα ευχαριστώ, θα μου επιτρέψετε να πω μερικά ευχαριστώ ακόμα, έτσι. Λοιπόν, πρώτα στον Ιάκωβο και στο Σύλλογο του Χωριού που οργάνωσαν αυτή τη βραδιά.
Ο Ιάκωβος έχει τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης, οπότε αν δεν σας αρέσουν τα τραγούδια, εδώ. Στην Ειρήνη που ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά στην πρόσκληση και είναι παρούσα στο πάνελ, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Για τη Μαριάννα τι να πω. Με τη Μαριάννα συγχωρευόμαστε χρόνια, πολλά χρόνια. Λοιπόν, και μας συνδέει μια πολύ βαθιά οικογενειακή φιλία σε ένα χώρο. Ξέρετε, το χώρο των δημοσιογράφων φίλοι δεν υπάρχουν, μόνο εχθροί. Σε ένα χώρο λοιπόν που η φιλία σπανίζει. Εμείς είμαστε φίλοι χρόνια και παραμένουμε και θα παραμείνουμε. Τέλος θέλω, θα μου επιτρέψετε δύο ξεχωριστά ευχαριστώ σε συγχωριανούς μας. Σε αυτούς που βοήθησαν περισσότερο, σε αυτούς που δώσαν τις περισσότερες πληροφορίες, σε αυτούς που τέλος πάντων με καθοδήγησαν πάρα πολύ για να τελειώσει το βιβλίο. Στο Γιακουμί, το Μωράκι και τον Γιώργο τον Παφαλούκο. Χωρίς τις μαρτυρίες και τις περιγραφές τους, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το βιβλίο. Για το τέλος, θέλω να παρακαλέσω το εξής. Υπάρχουν ιστορίες που θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί στο βιβλίο και δεν συμπεριλήφθηκαν για διάφορους λόγους. Και άλλες ιστορίες που απλά δεν έτυχε να τις μάθουν. Αν κάποιος λοιπόν θυμηθεί γεγονότα, θυμηθεί πληροφορίες, βρει κάποια φωτογραφία που αξίζει τον κόπο να δημοσιευτεί, εδώ είμαστε. Να μην διστάσει να ενημερώσει. Ελπίζω να κάνουμε μια δεύτερη έκδοση. Θα ήθελα εγώ να ξεκινήσω, αν δεν σας πειράζει, με την εισαγωγή του βιβλίου. Ποιος είναι ο Ζαγανιάρης, λοιπόν. Το όνομά μου είναι Ζαγανιάρης. Ή μήπως Ζαγανιάρη. Πάνω από 150 χρόνια το ίδιο πρόβλημα. Οι μισοί με λένε και με γράφουν με ήττα, οι άλλοι μισοί με λένε και με γράφουν με γιώτα. Λοιπόν, μάλλον ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Πρώτα-πρώτα να συστηθώ. Είμαι ένα μικρό χωριό στη μέση της Άμβρου. 30 σπίτια όλα και όλα. Ψέματα. Τόσα είναι τα σπίτια στον παλιό οικισμό. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ανακαλύπτουν τις ομορφιές μου και χτίζουν το εξοχικό τους στην περιοχή. Γύρω στα 10 καινούρια σπίτια μπορεί να μετρήσει κάποιος προς την πλευρά του Αιγαίου. Δεν τα λες και λίγα. Παρ' όλα αυτά, παραμένω ένα μικρό χωριό. Μικρό στο μάτι δηλαδή. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που το όνομά μου ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα. Άλλοτε για τους σωστούς λόγους, όπως ο αρχαιολογικός οικισμός της αγοράς, ας πούμε, και άλλοτε για τους εντελώς λάθος, όπως η παράνομη χωματερή της Σταυροπέδας. Αλλά έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά. Βλέπω λοιπόν ότι είστε έτοιμοι να ρωτήσετε. Και τι σου ήρθε τώρα? Γιατί άρχισες να θυμάσαι τα παλιά? Τι μας νοιάζει εμάς, πότε χτίστηκες, ποιοι ήταν οι πρώτοι σου κάτοικοι, πώς πορεύτηκες όλα αυτά τα χρόνια της ζωής σου, πότε έκλαψες από χαρά και πότε από λύπη? Δεν ξέρω αν θα το πιστέψετε, αλλά ένιωσα πως έχω πράγματα να πω. Και χάρηκα πολύ που όλοι οι κάτοικοι του χωριού άνοιξαν τα μπαούλα τους, ξεσκόνησαν τις μνήμες τους, ξετρύπωσαν παλιές φωτογραφίες και ντοκουμέντα, θυμήθηκαν ιστορίες από τους παππούδες τους. Ψάχνοντας, βρήκαν υλικό που κι εγώ ίδιος είχα ξεχάσει ότι υπήρχε. Και είμαι ενθουσιασμένος που αυτό το υλικό αποτυπώθηκε σε τούτο το βιβλίο. Έτσι θα φτάσει σε όλους σας, αλλά κυρίως στα νέα παιδιά. Στα νέα παιδιά του χωριού και όχι μόνο. Ειλικρινά, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί με τη δουλειά που έκανες, διέσωσες ένα τεράστιο και αόρατο κομμάτι της κοινής μας πρίκας, της ιστορίας που είναι ολονών μας. Και είμαι φοβερά ευγνώμων που είμαι μαζί σας απόψε και μοιράζομαι αυτές τις μνήμες. Και πολύ σύντομα θέλω να πω ότι αν έχουμε κάτι το οποίο δεν θα το πάρει ο άνεμος, είναι οι ιστορίες μας και οι μνήμες μας. Και συνδέονται όλο αυτό το υλικό, είμαι σίγουρη, με έναν ιστό μυστικό, όπως είναι και το χωριό κρυμμένο, το Ζαγανιάρι κρυμμένο από το δρόμο, με άλλες ιστορίες που κυκλοφορούν μέσα σε όλους μας και μας συνδέουν και με την Άνδρο και με τα παιδικά μας χρόνια. Και έτσι έχουν την ιδιότητα να μας κρατούν για πάντα νέους.
Εγώ εδώ δεν είμαι η Ειρήνη απόψε. Είμαι η εγγονή του Παπα Λεωνίδα του Μωράκη. Συγχωρέστε με τη συγκίνηση. Βλέπω πρόσωπα που και μόνο που τους βλέπω με συγκινούν. Βλέπω το θείο το Γιακουμή, τη θεία Τιτίνα, τη Βάσο, το θείο τον Νίκο. Θα μπορούσα να πω τα ονόματα όλων απόψε, να τους πάρω με τη σειρά και να έχω να θυμάμαι κάτι από όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας δυο γραμμές και να μοιραστώ μία μνήμη που αφορά το παντοπολείο της κυραμαρίκας της θείας Μαρίκας, της θείες είναι όλες για μας εδώ και θείες όλες στην άντρο της λέμε, της Μπαφαλούκου και του Μπαρμπασίμου. Που ο Μπαρμπασίμος ήταν ένα σύμμαχος για όλα τα παιδιά και για όλους τους ερωτευμένους. Το ξέρετε όλοι τι πλάτες έχει κάνει στους έρωτες τους κρυφούς ο Μπαρμπασίμος. Το παντοπολείο της Μαρίκας Βαφαλούκου, όπως γράφει η Πινακίδα, που ακόμα υπάρχει αν κάνετε βόλτα στο χωριό, που ξεθοριασμένη πια εξακολουθεί να υπάρχει πάνω από την πόρτα της εισόδου, ήταν ένα μικρό μαγαζάκι το παντοπολείο της θείας Μαρίκας. Αλλά σε αυτό έβρισκες αρκετά από τα είδη πρώτης ανάγκης που μπορούσε να χρειαστεί ένα σπίτι. Τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα στο χωριό. Το να πεταχτείς στο παντοπολείο της χώρας ή του Κορθίου μόνο για να ψωνίσεις τρόφιμα, όπως πηγαίνουμε σήμερα στα σούπερ μάρκετ, ήταν δύσκολο και κουραστικό. Στο παντοπολείο οι ζαγανιαριώτες πήγαιναν μόνο όποτε είχαν κι άλλες δουλειές στην πρωτεύουσα. Τα συνδύαζαν όλα ώστε να μην χρειαστεί να ξαναπάνε σύντομα. Έτσι, όποια νοικοκυρά έβλεπε πως της έλειπε κάτι, έστελνε το παιδί του σπιτιού να της το φέρει από το μαγαζί του χωριού. «Θεία Μαρίκα, Θεία Μαρίκα», φώναζε με όλη του τη δύναμη ο πιτσιρικάς. «Έλα, Γιωργάκη, τι θέλεις». Είπε η μάνα μου να μου δώσετε ένα κιλό ζάχαρη και να το γράψετε. Κατέβαινε η Θεία Μαρίκα από το σπίτι στο μαγαζί με εκείνο το γλυκό χαμόγελο που φώτιζε πάντα το πρόσωπό της, όλοι το θυμόμαστε. Έδινε την παραγγελία και μετά έβγαζε το μπλε τετράδιο για να σημειώσει την οφειλή. 5 Μαΐου, ένα κιλό ζάχαρη, τόσες δραχμές. Όσο προχωρούσε η άνοιξη και γλύκαινε ο καιρός, το παντοπολείο γινόταν καφενεδάκι. Μαζεύονταν τα απογεύματα οι άντρες του χωριού, καθόταν στο πεζούλι μπροστά από το μαγαζί και άρχισαν την κουβέντα και τις μπύρες μέχρι να νυχτώσει. Κάποιες φορές έβαζαν και ένα μικρό τραπέζι σε μια άκρη και το έστρωναν στην πρέφα. Λοιπόν, να καταθέσω, είναι αναπόφευκτο αυτό που έχεις κάνει Γιάννη απόψε. Νομίζω σε όλες σας συμβαίνει. Να πω μόνο έτσι δυο δικές μου έτσι προσωπικές ιστορίες για τη Θεία Μαρίκα. Έβγαινε η Θεία Μαρίκα, αυτό το ξέρω από τη μάνα μου, δεν το έζησα, και φώναζε ο θείος ο Σίμος. «Ελένη, σε ζητάει η Λίτσα στο τηλέφωνο». Έβγαινε η γιαγιά η Μαρία από κάτω από την αυλή. «Ποιος τη ζητάει εσύ», μου είπες, «η Λίτσα». Πήγαινε η μαμά στο τηλέφωνο, ήταν ο πατέρας μου. Λοιπόν, εντάξει, ο θείος ο Σίμος παίζαμε κρυφτό, διασχίζαμε το μπακάλικο και βγαίναμε από τον απάνω δρόμο, κρυβόμασταν μέσα στο μπακάλικο όλοι. Θυμάμαι ακόμη εγώ να είμαι κρυμμένη και εκείνο το μεγάλο το σίδερο που έπιανε τις κονσέρβες και ήταν από πάνω μου και μου κλείνε το μάτι για να μην με καρφώσει στον άλλον που τα φιλούσε απ' έξω. Εντάξει, και άλλα τόσα μπορώ να σας λέω για το θείο το Σίμο. Ο θείος ο Σίμος, λέει το βιβλίο, το λες Γιάννη, και τόσο προφητικό αυτό, λέει, είπε κάποια στιγμή στο γιο του, «Όλα αυτά που βλέπεις πίσω εμείς λέγαμε πάντα, ο παππούς πάει πίσω για τα ζώα, την Πούντα, το Βάτο, το Ακροτήρι, τη Ζαγορά, που είχαν τα χωράφια τους οι ζαγανιαριώτες. Όλα αυτά που βλέπεις διάραχα ήταν και διάργα θα ξαναγίνουν». Έφυγε εκεί, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Όρθιος που λέμε. Τον βρήκανε πίσω, στα ζώα. Να συνεχίσω με ευχάριστες μνήμες για όλους, με τη γιορτή του Άι Γιάννη του Κλείδωνα. Έχω σημειώσει πολλά, δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Τον Άι Γιάννη τον Κλείδωνα, στις 24 Ιουνίου τον περίμεναν πάντα με ανυπομονησία τα αγόρια και τα κορίτσια στο Ζαγανιάρι. Τότε έκαναν το πρώτο καλοκαιρινό τους μπάνιο στη θάλασσα. Το προηγούμενο απόγευμα στολίζονταν, έπαιρναν μαζί τους φαγητά, κρασί και κουβέρτες για να κοιμηθούν το βράδυ και κατηφόρησαν για την πλάκα.
Πρώτα πήγαιναν στον Εσπερινό, στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη, που βρίσκεται στη Φλέα, ανάμεσα στις παραλίες Πλάκα και Φούρνος. Το γλέντι ξεκινούσε αμέσως μετά. Άναβαν φωτιές στην άμμο, έκαιγαν τους μάιδες και έπειτα τραγουδώντας και χορεύοντας, πηδούσαν πάνω από τη φωτιά τρεις φορές για να έχουν καλή υγεία. Όλη η πλαγιά αντιχούσε από τα γέλια της παρέας. Τα πειράγματα έδιναν και έπαιρναν. Οι λεύτεροι κοίταζαν να ζευγαρώσουν και τα ζευγάρια δεν έχαναν την ευκαιρία για ένα κλεφτό φιλί ή και για κάτι παραπάνω, ειδικά αν δεν υπήρχαν τίποτα απρόσκλητοι θεατές από τα γύρω κονάκια που θα μπορούσαν να τους καρφώσουν στα γονικά τους. Παρέες κοριτσιών έβαζαν το αμπύλιτο νερό σε μία στάμνα κάτω από τα αστέρια και έγραφαν σε σχοινόφυλλα το όνομα εκείνου που ήθελαν να παντρευτούν. Έβαζαν το σχοινόφυλλο κάτω από το στρώμα τους και αν το πρωί το όνομα παρέμενε γραμμένο, χαρά σε Ευαγγέλια. Θα τον έπαιρναν το λεγάμενο. Αν το όνομα είχε σβηστεί, μαύρα μαντάτα. Πιο καλά να τον ξεχνούσαν. Κάποια στιγμή που το γλέντι τέλειωνε, αποκαμωμένη η παρέα έπεφτε για ύπνο. Συνήθως στρωματσάδα στο δώμα, ο ένας δίπλα στον άλλον. Το στρώμα τους, τσουβάλια, παραγεμισμένα με ξεραμένα φύλλα καλαμποκιών. Αλλά ποιος νοιαζόταν. Την επόμενη το πρωί η πλάκα έσφιζε από τη ζωή. Παρέες από την Καπαριά και άλλες από το Ζαγανιάρι κατέβαιναν από το χάραμα κιόλας στο εκκλησάκι του Αϊγιάννη. Όταν τέλειωνε η λειτουργία και τα κεράσματα, όλοι έδιναν ραντεβού στην παραλία για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς. Ακολουθούσε φαγοπότη και χορός μέχρι αργά το απόγευμα, που οι παρέες έπαιρναν σιγά σιγά το δρόμο της επιστροφής. Διαβάζοντας το βιβλίο, Γιάννη, κατάλαβα ότι αυτό το χωριό εξαπλώθηκε και μεγάλωσε, καταρχήν όχι μόνο λόγω της φήμης του που θα μιλήσουμε σιγά σιγά και έχετε ήδη κάνει μια εισαγωγή, αλλά και χάρη στις γυναίκες τους και τους έρωτες. Η μετανάστευση φαίνεται πως αποτελεί μέρος του DNA του χωριού. Ήδη από τη δεκαετία του 1870 και μετά βρίσκουμε ζαγανιαριώτες να δουλεύουν σε άλλες χώρες. Στους οικολογικούς καταλόγους του 1877, ο Γεώργιος Κοντορούσης του Λεωνάρδου αναφέρεται ως υπηρέτης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο Μωράκης Νικόλαος του Ιωάννη ως υπηρέτης της Σμύρνης και ο Σμυρναίος Νικόλαος του Γιαννούλη ως μαρμαράς στη Σμύρνη επίσης. Στους επόμενους εκλογικούς καταλόγους του 1890, εκτός από τους τρεις που αναφέρονται πιο πάνω, είναι γεγραμμένος και ο Κώστας Καριωτάκης, ράπτης στο επάγγελμα, με τόπο κατοικίας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω το 1907, φαίνεται πως βγαίνουν σκαστοί στην Αμερική οι πρώτοι ζαγανιαριώτες, Γιαννούλης Σμυρναίος και Γιώργος Μπαφαλούκος, μαζί τους ο Γερακάρης, που ήταν περισσότερο γνωστός με το παρατσούκλι Πασάς. Δουλεύουν εκεί 2-3 χρόνια και επιστρέφουν στο χωριό για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Κανείς από τους τρεις δεν μπορεί να φανταστεί τι τους περιμένει στην επιστροφή. Βαλκανική πόλεμη, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Θυμάμαι τώρα με αφορμή αυτό τη γιαγιά την Ελένη που ήταν βασιλική και έλεγα Παναγιά μου τώρα αυτή γιατί αγαπάει τον βασιλιά και τον είχε λέει πάνω το κρεβάτι της. Γιατί της έστειλε όλα τα αδέρφια της λέει ο Βενιζέλος στον πόλεμο. Πώς καμιά φορά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις προηγούμενες γενιές και τις επιλογές τους και τις ιδεολογίες τους αν δεν ακούσουμε τη μικρή τους ιστορία. Τα αναστευτική ροή από το χωριό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά δεν τελείωσε ποτέ. Ζαγανιαριώτες βρέθηκαν εκεί πριν τον πόλεμο, συνέχισαν να φεύγουν στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, ο ένας έστελνε πρόσκληση στον άλλο και κάπως έτσι περισσότερα από τα μισά σπίτια του χωριού έφτασαν να έχουν κάποιο μετανάστη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πρόχειρα έρχονται στο μυαλό οι οικογένειες Κοντορούση, Πατσαρού, Καλογρίδη, Γιαννήση, Μωράκη, Γλινού, Σκόρδου, Πανταζή, Κουχουλή, Μπαφαλούκου. Ένα διαφορετικό είδος μετανάστευσης ήταν εκείνος το οποίο πρωταγωνίστησαν οι γυναίκες του χωριού από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 1930. Περισσότερες από 15 ζαγανιαριώτισες βρέθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα στη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, όπου δούλεψαν ως εργάτριες, παραδουλεύτριες και παραμάνες.
Μια μικρή σημείωση για τις παραμάνες. Παραμάνες, στροφή, διζάχτρες ή θυλάστριες ήταν γυναίκες που προσλαμβάνονταν για να θυλάζουν τα νεογέννητα. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, στα χρόνια του βασιλιά Όφωνα δηλαδή, υπήρχαν πολλά νόθα και εγκατελειμμένα μωρά, τα οποία κατέληγαν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών. Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε προβλέψει κονδύλι, από το οποίο πλήρωνε τις θυλάστρες που θύλαζαν τα μωρά, ώστε αυτά να κρατηθούν στη ζωή. Γρήγορα ο θυλασμός από παραμάνα εξελίχθηκε σε μόδα μεταξύ των αποκαλούμενων καλών οικογενειών, εκείνων δηλαδή που είχαν οικονομική άνεση. Οι γυναίκες αυτών των οικογενειών, για διάφορους λόγους, δεν ήθελαν να θυλάσουν εκείνες τα νεογεννητά τους, αλλά προσλάβαναν άλλες γυναίκες από την επαρχία, που ήταν πρόθυμες να πουλήσουν το γάλα τους. Οι παραμάνες από τα νησιά των Κυκλάδων και ειδικά από την Άνδρο, την Τίνο, την Γκαία και την Άξο ήταν περιζήτητες. Στις 4 συγκεκριμένες πόλεις που ανέφερα πριν, το ανδριώτικο στοιχείο ήταν έντονο. Στην Κωνσταντινούπολη, μάλιστα, είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν 3 σύλλογοι. Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ανδρείων το 1873, η αδερφότης των Ανδρείων, Αλληλοβοήθεια, το 1887 και η αδερφότης των Ανδρείων εν Κωνσταντινούπολη το 1919. Στόχος και σκοπός τους, όπως αναφερόταν στο καταστατικό ίδρυσης, ήταν να προσφέρουν βοήθεια στις κοπέλες και τις γυναίκες που έφταναν στην Κωνσταντινούπολη για να εργαστούν. Κάποια από τα κορίτσια του χωριού δεν είχαν καν ενηλικιωθεί όταν αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν. Γυναίκες παντρεμένες με παιδιά πήραν επίσης τον δρόμο της ξενιτιάς. Όλες ήταν εκτεθειμένες καθημερινά σε πολλούς και διαφορετικούς κινδύνους. Ας μην ξεχνάμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα, πολλοί, οι περισσότεροι, αντιμετώπιζαν τη γυναίκα ως υπηρέτρια, ως δούλα, με όποιες συνέπειες ήταν δυνατόν να προκαλέσει αυτή η αντιμετώπιση. Η Κωνσταντίνα Μωράκη διηγείται ότι η γιαγιά της Σοφούλα άφησε νεογέννητο το γιο στη μάνα της να πίνει γάλα κατσίκας για να μεγαλώσει και εκείνη πήγε παραμάνα στη Σμύρνη. Να μεγαλώσει ξένο παιδί με το δικό της γάλα. Και όλα αυτά για ένα μεροκάματο. Η Ευαγγελία Βουραζέρη Καλογρίδη πάλι λέει πως η δική της γιαγιά Ευαγγελία κι αυτή μπάρκαρε από την Τίνο για τη Σμύρνη παίρνοντας μαζί και τη μικρή της κόρη. Ήταν δεν ήταν 12 χρονών τότε. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της Φραντζέσκας Λάβδα από το Σκεπόλακα που βρέθηκε να εργάζεται ως μοντέλο σε οίκονη φυκών στο Κάιρο της Αιγύπτου. Η Φραντζέσκα ορφάνεψε πολύ μικρή και η μητέρα της αναγκάστηκε να πάρει τα ορφανά και να μετακομίσουν σε μια περιοχή ψηλά στο χωριό Φάλικα, κοντά στη Μονή Παναχράντου. Η περιοχή ονομάζεται Μπιζάνη, γι' αυτό και αργότερα όταν η Φραντζέσκα παντρεύτηκε τον ζαγανιαριώτη Δημήτρη Λάβδα και μετακόμισε στο χωριό, απέκτησε το παρατσούκλι Μπιζανιώτισσα, το θυμάμαι αυτό, κι εγώ. Το ίδιο παρατσούκλι συνοδεύει ακόμη και σήμερα την κόρη της Μαρία. Η γιαγιά μου μετακόμισε στον Μπιζάνη με τα παιδιά της επειδή ήθελε να βρίσκεται κοντά στον αδερφό της, τον μοναχό Αγαθάγγελο, που τότε ήταν καλόγερος στο μοναστήρι, στην Πανάχραντο. Μετά το θάνατο του άντρα της ένιωθε μια σιγουριά κοντά στον Αγαθάγγελο. Ήξερε πως δεν θα τους άφηνε να πεινάσουν. Και πράγματι, δεν τους άφησε. Ήταν ο φύλακας αγγελός τους. Διήγηση Μαρίας Αθανασοπούλου Λάθα. Ο Αγαθάγγελος ήταν εκείνος που όταν μεγάλωσαν τα παιδιά, φρόντισε να πάνε στο Κάιρο να δουλέψουν εκεί, να βρουν τον δρόμο τους. Η Φραντζέσκα, το μικρότερο από τα κορίτσια της οικογένειας, ήταν η πιο όμορφη. Το ύψος της, η λιγερή κορμοστασιά της, τα κυματιστά μαύρα μαλλιά της, η Σπανιόλα μου, έλεγε για αυτή γεμάτος καμάρι ο σύζυγός της Δημήτρης, και το αρχοντικό στυλ τράβηξαν την προσοχή ενός οίκου νηφικών. Και έτσι η μικρή ζαγανιαριώτησα βρέθηκε να παρουσιάζει νηφικά σε επιδείξεις αλλά και στο ατελιέ των σχεδιαστών. Ανήσυχο πνεύμα καθώς ήταν, έξυπνη και εργατική, η Φραντζέσκα έφτασε όταν επέστρεψε στην Ελλάδα να μιλάει 5 ξένες γλώσσες. Ανάμεσά τους ιταλικά που αποδείχτηκαν πολύτιμα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Οι μνήμες που συνδέονται πάντα με αυτές τις γυναίκες είναι το γλέντι και η γενεοδορία. Αυτό χαρακτηρίζει γενικότερα αυτό το χωριό, που είναι από τα πιο φιλόξενα και τα πιο μονιασμένα χωριά στην Άνδρο που ξέρω. Είναι ένα χωριό που είναι υπεύθυνο για την ανασκαφή μιας πολιτείας από τα χρόνια του Ομήρου. Είναι ένα χωριό που, όπως είπε ο Γιάννης,
είναι υπεύθυνο, έδωσε πόσους άντρες τους σε όλους τους πολέμους της Ελλάδας, από τους χρόνους, από τους Βαλκανικούς μέχρι... Ναι, φτάσανε Σαγκάριο, Ιαπωνία, Μακεδονία πάνω, στον Ιταλικό, σε όλους τους Ιταλικό πόλεμο. Και μέχρι σήμερα αυτό το χωριό παραμένει, ενώ ξέρω ότι υπάρχουν μυαλά σπουδαία και άνθρωποι, καλλιτέχνες, επιστήμονες από αυτό το χωριό, ταπεινό και ήσυχο. Αυτές τις ιστορίες που μοιραζόμαστε εδώ και είναι η πρίκα μας, το ξαναλέω, είναι για να μας εμπνέουν, να μας δίνουν κουράγιο, να μας δίνουν δύναμη και να παραμένουμε νέοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δουλειά που έκανες. Δεν θέλω να πω άλλα. Το βιβλίο σε κάθε γωνιά με συγκινεί. Είναι και φωτογραφίες πολλές. Νομίζω ότι όλοι θα βρείτε κάπου ένα κομμάτι του εαυτού σας μέσα σε αυτό. Αυτά. Λοιπόν, με αυτά τα ευτράπελα λοιπόν είναι ιστορίες οι οποίες εγώ προσωπικά νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινάνε τα ανέκδοτα που ταξιδεύουν κατά καιρούς από χρόνο σε χρόνο και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι τέτοιες ιστορίες, οπότε θα ήθελα έτσι να πούμε δύο, να τελειώσουμε έτσι λίγο πιο εύθυμα, να γελάσουμε, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γελάσουμε, θα δούμε. Ας κάτσω. Το κρασί λοιπόν δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος, λένε. Στο Μπαρμπαντώνη άρεσε πολύ το κρασί. Η γυναίκα του, η κυρία Μαριό, αντιδρούσε, γκρίνιαζε, αλλά ο Αντώνης δεν καταλάβαινε από τέτοια. Ένα βράδυ, λοιπόν, η Μαριό το προειδοποίησε. Αν γυρίσεις μεθυσμένος, δεν θα μπεις στο σπίτι. Θα βρεις την πόρτα κλειδωμένη. Γύρισε ο Αντώνης, περασμένα μεσάνυχτα, τύφλα στο μεθύσι, αλλά βρήκε την πόρτα κλειστή. Χτυπούσε, ξαναχτυπούσε, μάταια. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση η Μαριό από μέσα. Σιγά σιγά άρχισε να συνέρχεται. Βοήθησε και το κρύο σε αυτό. Και αποφάσισε να αλλάξει τροπάρι. Καμώθηκε πως έπεσε και χτύπησε. Και έμπηξε τις φωνές. «Ωχ, σκοτώθηκα, μάνα μου, σκοτώθηκα, πονάω, πονάω». Βγαίνει η Μαριό να δει τι έγινε. Χώνεται μέσα ο Αντώνης, κλειδώνει την πόρτα, μένει απ' έξω η Μαριό. Τώρα αρχίζει να φωνάζει αυτή. Να μην απαντά ο Αντώνης. Ώσπου κάποια στιγμή η γυναίκα έβαλε όσο τρόμο περισσότερο μπορούσε στη φωνή της. «Αντώνη, τρέχα, έτουλα στο κοτέτσι!» Πετάγεται πάνω ο Αντώνης να προλάβει το κακό. Όμως ο έτουλας δεν υπήρχε. Μπαίνει η Μαριό στο σπίτι, αλλά αυτή τη φορά άφησε την πόρτα ανοιχτή να μπει και ο άντρας της και να τελειώσει έτσι αυτό το καψόνι. Οι περισσότερες οικογένειες λοιπόν στο χωριό είχαν κάποιο βαθμό συγγένειας μεταξύ τους, κοντινής ή μακρινής, σε ευθεία γραμμή ή εξαγχιστίας. Δευτεροτρίτα ξάδελφια, θείες, πρώτου και δεύτερου βαθμού, τέτοια πράγματα. Πολλές φορές μάλιστα στην οικογενειακή συγγένεια έρχονταν να προστηθεί και μια κουμπαριά. Ο πατέρας μου, όχι ο δικός μου, δηλαδή ο παππούς μου, ωραία αρχίσαμε. Γνωστός καλαμπουρτζής, είχε μια φράση για όλα αυτά. Την έλεγε συχνά, ειδικά σε γλέντια, όταν είχε πιει κανένα δυο ποτηράκια παραπάνω. «Ξάδελφε και συμπέθερε, τι να σε πω, κουμπάρε». Με 8 λέξεις, λοιπόν, αποτύπωνε την περιπλοκότητα της σχέσης. Στο Ζαγανιάρι, ωστόσο, υπήρξε μια περίπτωση συγγένειας που σπάνια μπορεί κάποιος να συναντήσει. Γι' αυτό και επιλέξαμε να τη μεταφέρουμε εδώ. Πρόκειται για περίπτωση από εκείνες στις οποίες η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία. Όταν λοιπόν η Κωνσταντίνα παντρεύτηκε το Γιακουμί, δύο από το χωριό δεν τους ξέρετε, έκανε συνυφάδα τη γιαγιά της. Η γιαγιά η Αθανασία που λέγαμε πριν, η ίδια. Πώς συνέβη λοιπόν αυτό? Η γιαγιά της Κωνσταντίνας η Αθανασία, όταν έμεινε χείρα, παντρεύτηκε το μεγαλύτερο αδελφό του Γιακουμί, το Γιάννη. Τα δύο αδέλφια είχαν διαφορά ηλικίας περί τα 40 χρόνια. Γιαγιά και γονή λοιπόν βρέθηκαν παντρεμένες με δύο αδέρφια, άρα έγιναν συνυφάδες. Όποιος δεν το κατάλαβε, δεν θα το παρεξηγήσω εγώ προσωπικά, μπορώ να το εξηγήσω μετά.
Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, αν έχετε ακόμα και κάποιες ιστορίες, ό,τι θέλετε. Ήθελα να μας πεις εδώ τι σε εντυπωσίασε περισσότερο σε αυτή την έρευνα που έκανε. Εκείνο που με εντυπωσίασε ήταν οι γυναίκες που πήγαν στο ΤΟΙΠΕ, η Ειρήνη. Οι γυναίκες που πήγαν στο εξωτερικό. Παιδιά, δεν το χωνεύει ο νους μου. Δεν το χωνεύει ο νους μου να αφήνεις το παιδί σου να πίνει γάλα κατσίκας και να πηγαίνεις να θυλάζεις ξένα παιδιά για το μεροκάματο. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι το πράγμα που με συγκλώνησε. Στεναχωρέθηκα πολύ με τις τραγωδίες, με τα παιδιά που σκοτώθηκαν στο χωριό, με τα ναυάγια. Ένα από τα ναυάγια το έζησα και εγώ γιατί αφορούσε θείο της γυναίκας μου και έγινε 10 μέρες πριν παντρευτούμε. Του Χρυσή Αυγή εννοώ. Θέλω να πω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή το να φεύγουν οι γυναίκες και είναι, μιλάμε για 15 γυναίκες, 12-13, κάπου τόσες. Να φεύγουν, ένα χωριό τώρα 40 σπιτιών, 30-40 σπιτιών, έτσι. Λοιπόν, να φεύγουν στο εξωτερικό, αυτό με συγκλώνησε. Και αυτό που είπα για την εκδήλωση, δεν το είπα για πλάκα. Έτσι. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει. Και θα τελειώσει με Σμυρνέικα, κυρία Καρουφαλιά. Λοιπόν, επίσης με εντυπωσίασε η σωματική δύναμη που είχαν οι άντρες του χωριού, παιδιά. Διαβάστε το βιβλίο, κάπου σαν ανέκδοτο αναφέρεται η σωματική δύναμη. Δηλαδή υπήρχε ένας στο Βραχνού εκεί, ξέρει η Ουρανία που είχε πάει στην Αμερική και έσαιρνε με τα δόντια του αυτοκίνητα, ο Πάντζιο τον λέγανε οι Αμερικάνοι, συγγνώμη. Ήταν ο Πατσαρός ο Γιώργος, ο οποίος ήταν από τους Ζαγανιάρη και όταν ξεφορτώνανε στην Πλακούρα, ξεφορτώνανε βάρκες, πηγαίνανε στα καΐκια, πηγαίνανε για μεροκάματο, έτσι. Πήγαιναν λοιπόν όλοι, ήταν μια δραχμή, ήταν δεν ξέρω, ένα πράγμα τέλος πάντων, μια μονάδα, σε κάθε τσουβάλι που κατέβαζε καθένας. Ο Πατσαρός λοιπόν έπιανε ένα τσουβάλι με το δεξί, ένα με το αριστερό και έπαιρνε δύο αμοιβή. Είχε τέτοια δύναμη. Πολλές τέτοιες ιστορίες. Αυτά με εντυπωσίασαν. Αυτά τα δύο πράγματα με εντυπωσίασαν, ειδικά οι γυναίκες. Αν αναφέρετε πώς γίνεται 8 αδέρφια, τα 4 να είναι μίντρινοι και τα άλλα 4 μέντρινοι. Ευχαριστώ θερμά για την ερώτηση. Η θεία μου η Αγγελική, κάπου είναι εδώ καλή τη ώρα, μου χάρισε ένα τριαντάφυλλο. Η Αγγελική Μενδρινού χάρισε στον ανιψιό της, το Γιάννη το Μινδρινό, ένα τριαντάφυλλο. Λοιπόν, γράφεται στο βιβλίο η ιστορία αυτή. Είναι ο παππούς, είχε πάει στη μικρασιατική καταστροφή, χάθηκαν χαρτιά, έγγραφα τα πάντα. Όταν γύρισε δεν πήγε να βγάλει ταυτότητα, γεννήθηκε ο πατέρας μου, ο πατέρας σου ας πούμε, γεννήθηκε έτσι. Γεννήθηκε ο δικός μου πατέρας. Πήγανε, τον δηλώσανε δύο μάρτυρες, πώς λέγεσαι, Μηδρινός. Κάποια στιγμή αποφασίζει να βγάλει ταυτότητα. Ο γραμματέας κοινότητας γράφει Μένδρινός. Τα παιδιά που γεννήθηκαν αφού βγήκε η ταυτότητα είναι Μενδρινοί. Και τα ξαδέρφια απόψε, η μισή είναι Μενδρινοί, η άλλη Μενδρινοί, αλλά ένα σώ είμαστε. Τι με δυσκόλεψε περισσότερο στην έρευνα. Και συγκριτικά και με την καριέρα μου ως δημοσιογράφος, τέλος πάντων. Λοιπόν, το δυσκολότερο πράγμα στο βιβλίο ήταν η υπόθεση του Καριωτάκη. Επειδή είχε εξαφανιστεί δύο φορές, η μία ήταν στον πόλεμο Σεχμάλωτος και η άλλη φορά είχε χαθεί για 5-6 χρόνια, έφυγε με το πλοίο, δηλώθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και μάλιστα στον Ερυθρό Σταυρό ακόμα φέρεται ως αγνοούμενος. Έχει πεθάνει χρόνια και φέρεται ως αγνοούμενος. Στο βιβλίο το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν η υπόθεση Καριωτάκη και η υπόθεση Παφαλούκου που βοήθησε η τύχη και βρήκα τα στοιχεία. Τώρα στην καριέρα μου, τι να σου πω βρε Ειρήνη, δεν νομίζω ότι με δυσκόλεψαν πράγματα όταν έκανα έρευνα. Έτσι, δεν νομίζω. Και ενώ λένε κακό χωριό τα λίγα σπίτια, εδώ μάλλον ισχύει το αντίθετο, ότι είναι καλό χωριό τα λίγα σπίτια, να είστε πάντα μοιασμένοι και σε ονοματιάσουμε. Οπότε κάπου εδώ δεν κλείνουμε, αφήνουμε μια υπόσχεση ότι θα ξαναβρεθούμε και μάλλον προσδοκώ δηλαδή ότι το βιβλίο αυτό θα έχει και μέρος δεύτερο. Λοιπόν, έχουμε παγωμένες μπύρες, έχουμε ζεστά φαγητά, έχουμε πολύ ωραίες μουσικές. Το βιβλίο είναι εδώ, σας περιμένει, 15 ευρώ.
Η κάμερα έχει καταγράψει ποιος δεν το έχει πάρει. Οπότε συνεχίζουμε δυναμικά. Σας ευχαριστούμε. Καλή διασκέδαση.